πρωτάθλημα και κύπελο. Και η νίκη του αυτή και με ανατροπή ήταν μια εντός εισαγωγικών δήλωση ότι μπορεί να επιστρέψει, ότι παραμένει μέσα στη μάχη για το πρωτάθλημα. Και φυσικά εντάξει και το. Να βάλω μια νοτιρία γιατί είχαμε ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα. Τρίτη σήμερα, Αγίου Βαλεντίνου, 14 Φλεβάρι, εμείς πιστοί στο ραντεβού μας στο NSTV. Ξεκινάμε γρήγορα. Πρώτα απ' όλα, η καλεσμένη μου είναι ο Ανδρέας Αρμάος από την εφημερίδα Προβλέψεις και τη Live Sport. Δεξιά μου, ο Ζαν Ζαν, τον ξέρετε όλοι πλέον, εφημερίδα και site matmoney.com.gr. Απόψη βραδιά περιλαμβάνει, όχι Άγιο Βαλεντίνο, εμείς θα κάνουμε προπαραμονή Τσικλοπέμπτης. Με πλούσιο μενού. Πλούσιο μενού περιλαμβάνει ποδόσφαιρο, μπάσκετ και τα υπόλοιπα αθλήματα. Να κάνω σε αυτό το σημείο μια γρήγορη αναφορά στο πρωτάθλημα της Super League. Είχαμε λοιπόν το Σάββατο τον. Μισό λεπτάκι. Είχαμε λοιπόν Γιάννενα Ιωνικός 0-0 με τον Ιωνικό να παίζει με 10 παίχτες και να αποσπά το βαθμό της ισοπαλίας. Έχει διατηρηθεί αίτητος ο Μιχάλης Γρηγορίου στον πάγκο των νικαιωτών και δίνει μα που δίνει. Ο Μιχάλης Γρηγορίου έχει κάνει απίστευτο έργο με το που πήγε τώρα στην ομάδα της Νίκαιας. Είναι αίτητος, νίκησε τον Άρη, πήρε με 10 παίχτες ισοπαλία από τα Γιάννενα. Τι άλλο πρέπει να πούμε για τον Μιχάλη Γρηγορίου, είναι ο άνθρωπος της ομάδων που πραγματικά δείχνουν και κάποια εικόνα καλή. Και πάει για τη σωτηρία ο Ιωνικός. Νομίζω ότι αυτή η πρόσληψη ήταν ό,τι καλύτερο για την ομάδα του Ιωνικού. Βέβαια, αξίζει να πούμε και ένα καλό λόγο για τον προκάτοχό του, τον Δημήτρη Ισπανό, ο οποίος πραγματικά πήρε μια ομάδα που αγωνιζόταν στην Super League 2, την ανέβασε κατηγορία. Ωστόσο, αν και έκανε μια καλή πορεία στα βρεσινά play out, φέτος δεν ήταν η χρονιά του. Από εκεί πέρα είχαμε μια σπουδαία νίκη για τον Βόλο, ο οποίος πιστοποίησε τη θέση του στην πεντάδα επικρατώντας με 2-1 του Ατρόμητου. Ο Άρης γνώρισε την εντός έδρας ήττα στο Κλειάνθης Βικελίδης από τον Παναθηναϊκό με Λάτινα ανατροπή, Μαντσίνη και Παλάσιος. Σκόραραν ως απάντηση στον γκολ του Ντουμπάτζου από το πρώτο δεκάλεπτο. Χθες είχαμε 4 αναμετρήσεις, Λαμία Όφη 1-4, Αστέρας Τρίπολης ΠΑΟΚ 2-2, με τον ΠΑΟΚ να προηγείται 0-2 και να βλέπει μέχρι το 20 λεπτό αυτό το σκορ να ανατρέπεται μέχρι και το 4 λεπτό των καθυστερήσεων. Να έκλεβα 203-0, εύκολη νίκη με Λιβάη Γκαρσία να είναι το πρόσωπο της ομάδας του Ματίας Αλμέιδα και φυσικά ο Ολυμπιακός, ο οποίος συνέτρεψε με 6-1 τον Πανετολικό. Ένας Πανετολικός ο οποίος νομίζω ήταν μια από τις χειρότερες εμφανίσεις, όπως είπε και ο Γιάννης Αναστασίου μετά τη λήξη του παιχνιδιού. Πάμε να δούμε την βαθμολογία με τον Παναθηναϊκό να συνεχίζει να είναι στην πρώτη θέση με 51 βαθμούς, έχοντας και ένα μάτς περισσότερο από τη δεύτερη ΑΕΚ που ακολουθεί με 50. Τρίτη θέση για Ολυμπιακό με 46, 44 για τον ΠΑΟΚ, 35 για τον Βόλο που είναι, όπως είπαμε, μέσα στην πεντάδα. 31 για τον Άρη, 25 για τον Ατρόμητο, 24 για τον Πανετολικό. Εκεί θα γίνει μία μάχη μεταξύ αυτών των ομάδων. 23 για τον Αστέρα Τρίπολης και τον Όφη, 21 για τα Γιάννενα, 15 για Ιωνικό, 13 Λεβαδιακό και τελευταία η Λαμία με μόλις 12 βαθμούς. Λαμία η οποία φαίνεται να μην προλαβαίνει να σωθεί μέχρι τέλους, εκτός αν μας διαψεύσουν οι όποιες κασάνδρες. Πάμε στην 23η αγωνιστική που ξεκινάει το ερχόμενο Σάββατο 18 του μήνα με δύο αναμετρήσεις, στις 5 Παναθηναϊκός εναντίον Βόλου και στις 8 ο Αστέρας θα υποδεχτεί τον ΠΑΣ Γιάννενα. Κυριακή έχουμε τρεις αναμετρήσεις, στις 4 στο Αθανάσιο Διάκος στη Λαμία, Λαμία εναντίον Ολυμπιακού, 7.30 Πανετολικός Ιωνικός και 8.30 Ντέρμπι Δικεφάλων στην Τούμπα ΠΑΟ ΚΑΕΚ. Εκεί ίσως θα κριθεί και το πρωτάθλημα όσον αφορά την πρώτη θέση, κατά τη γνώμη μου. Ατρόμητος Λεβαδιακός στις 4 και Όφη Άρης είναι τα δύο μάτς που παίζουν τη Δευτέρα και με τα οποία θα ολοκληρωθεί η 23η αγωνιστική. Ποιο είναι αυτό το μάτς που κατά τη γνώμη σας και Ανδρέα αλλά και Γιάννη είναι αυτό που ξεχώρισε κατά τη γνώμη σας από την 22η αγωνιστική? Γιάννη. Ξεκινάω εγώ. Είναι η ανατροπή του Παναθηναϊκού στο Κλειάνθης Βικελίδης επί του Άρη. Κάτι που είχε καιρό να το κάνει ο Παναθηναϊκός.
Και να σκοράρει και ο Παλάσιος κιόλας μετά από 13 αγωνιστικές. Και με τυχερό τρόπο ο Παναθηναϊκός μας είχε δείξει στο δεύτερο γύρο ότι δυσκολευόταν πολύ στη δημιουργία και, στο... και παρεπόμενα και στο σκοράρισμα. Και συνήθως όταν έμενε πίσω στο σκορ είχε τη δυσκολία στο να απαντήσει. Κυρίως για να τελείωσε τις φάσεις, γιατί δημιουργούσε συνέχεια φάσεις, αλλά σειρά, το τελείωμα ήταν αυτό που τον σταματούσε. Οπότε ίσως του δώσει και ένα boost στην ψυχολογία περισσότερο για τα 4 μάτς της κανονικής περίοδου που απέμειναν και τα άλλα 10 των play-off. Και φυσικά το blackout που έπαθε ο ΠΑΟΚ στην Τρίπολη. Θύμιζε λίγο και το μάτς του πρώτου γύρου. Το πρώτου γύρου, ναι, από την ανάποδη, γιατί τότε ήταν ο ΠΑΟΚ που βρισκόταν πίσω με 2-0 και ισοφάρισε με 2 γκολ καθυστερήσεις. Τώρα έπαθε το ακριβώς αντίθετο σε ένα παιχνίδι που είχε τον έλεγχο σχεδόν απόλυτα. Δηλαδή, όταν προηγήσε και σε μεγάλη ομάδα, προηγήσε 2-0 στο 82. Και φτάνει μέχρι το 90 λεπτό και λες εντάξει. Ναι, όπως λένε, θα παίξουμε μια καλή άμυνα, περάσει ο χρόνο. Όπως λένε και στα αμερικάνικα δικαστήρια, είναι case closed. Δηλαδή η υπόθεση έληξε. Και ανταυτού είδαμε τον ΠΑΟΚ να καταραίει με δύο στατικές φάσεις, να δέχεται 2 γκολ και να πετάει έτσι 2 βαθμούς στην Τρίπολη, στην Αρκαδία. Ανδρέα. Θα συμφωνήσω με τον Γιάννη όσον αφορά τα μάτς αυτά που ξεχώρισαν. Να πούμε για τον Παναθηναϊκό, για την νίκη του στο Γκλάνς Φουγελίδης, ότι είναι η δεύτερη άνθρωπη που κάνει στη Θεσσαλονίκη μετά το 2-1 επί του ΠΑΟΚ. Σωστό, και πολύ σωστό. Επίσης είχε κάνει άνθρωπη και στο ντέρμπι με την ΑΕΚ, οπότε δείχνει ότι αποκτά ξανά το μέταλλο που είχε στον πρώτο γύρο. Και πλέον ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς βλέπουμε ότι έχει λύσεις από τον πάγκο. Ενώ στα περασμένα παιχνίδια έψαχνε με το κι άλλοι να βρει αλλαγές, τώρα μπήκαν μέσα για να αλλάξουν το παιχνίδι. Δύο Σλοβαίνοι διεθνείς, ο Σπόραρ με τον Βέρμπιτς, ο Ούγγρος διεθνής Κλέγκέσλερ και ο ίδιος ο Παλάσιος που έβαλε το γκολ της νίκης, που ξεμπούκωσε μετά από τόσες χαμένες ευκαιρίες, δοκάρι με τον Ιωνικό και έναν σχετικά κακό δεύτερο γύρο. Θεωρείτε ότι ο Ντανιέλ Μαντσίνη είναι ο παίκτης ο οποίος αλλάζει την εικόνα του Παναθηναϊκού σε αυτό το χρονικό διάστημα? Εντάξει, αλλάζει. Το θέμα είναι ότι εφόσον έχει ένα... Γιατί είναι ένας παίκτης ο οποίος γνωρίζει αρκετά καλά το ελληνικό πρωτάθλημα λόγω της παρουσίασης στον Άρη. Αυτό ήθελα να πω, ότι δεν χρειάστηκε χρόνο προσαρμογή. Δηλαδή ότι αποκτήθηκε, μπήκε την επόμενη μέρα και έπαιξε. Δεν είναι ότι να τον δούμε και να εγκληματιστεί στο νέο πρωτάθλημα κλπ. Μπήκε σαν να, εφόσον ξέρει το πρωτάθλημά μας, ήξερε το πρωτάθλημά μας, σαν έτοιμος από καιρό που λένε. Και βέβαια και εναντίον του Άρη είχε και το κίνητρο κόντρα στην παλιά ομάδα να δείξει πράγματα. Τώρα τις άλλες ομάδες, την ΑΕ και τον Ολυμπιακό, πώς τους βλέπετε όσο πλησιάζουμε προς το τέλος κανονικής περίοδου? Είναι ομάδες οι οποίες μπορούν να βρουν τα πατήματά τους και να δούμε κάτι διαφορετικό στα play-off? Η ΑΕΚ στηρίζεται κατά πολύ μεγάλο ποσοστό στο νόμο της Νέας Φιλαδέλφειας. Και χθες κέρδισε σβηστά το Λεβαδιακό, πήρε βέβαια 2 πέναλτι που ήταν και τα 2, δημιούργησε πολλές ευκαιρίες. Στηρίζεται αποκλειστικά κατά πολύ μεγάλο ποσοστό στην έδρα. Όταν τώρα θα δείξει στο crash test στην Τούμπα, όπως είπες και εσύ αυτή την Κυριακή, αν θα μπορεί να ανταπεξέλθει και αν θα μπορεί να τελειώσει στην κορφή της κανονικής περίοδου. Ναι, γιατί μην ξεχνάμε ότι η ΑΕΚ έχει και το momentum από την μεγάλη επιτυχία επί του Ολυμπιακού στο κύπελο με 3-0. Ένα αποτέλεσμα το οποίο φέρνει σε δύσκολη θέση τον Μίτσελ στον Ολυμπιακό. Ήδη έχουν ακουστεί διάφορες μουρμούρες και γκρίνιες από πλευράς πειραιωτών, μέχρι και για αποπομπή του μάλιστα. Μάλιστα, υπήρχαν και κάποια δημοσιεύματα που θέλαν τον Μαρτίνς να επιστρέφει στον πάγκο. Τώρα, κατά πόσο αλήθεια ψέματα είναι. Είναι λίγο δύσκολο αυτό τώρα. Το ξέρω ότι είναι δύσκολο να γίνει. Τώρα, βέβαια, είναι στα χέρια του Βαγγέλη Μαγκερνάκη αυτή η κίνηση. Από την άλλη, βέβαια, ο Ολυμπιακός έχει παίκτες οι οποίοι σαν μονάδες είναι καλοί. Δηλαδή, όπως είναι ο Ιμπομ Χουάνκ, όπως είναι ο Χάμες Ροντρίγκες,
όπως είναι οι Βραζιλιάνοι τώρα, ο Ροντινέι πίσω στην άμυνα, αλλά και ο Ισπανός ο Κανός, ο οποίος ήρθε. Ο Ροντινέι, παρότι ήρθε σχεδόν στα 30 του, για πρώτη φορά βγήκε εκτός Βραζιλίας. Και επίσης είναι... ο οποίος είχε πλούσιο παλμαρέ με την Φλαμέγκο. Ναι, αλλά δεν πάει να είναι ένας παίκτης που βγαίνει στα 30 του πρώτη φορά από τη χώρα του. Και θεωρητικά θα μπορούσε να πεις ότι θα χρειαζόταν ένα χρόνο προσαρμογής, αλλά έχει μπει στην 11 του Ολυμπιακού και πάει να του λύσει ένα χρόνιο πρόβλημα που είχε ειδικά φέτος, αλλά και πέρσι σε αυτή τη θέση, που έχει αλλάξει 4 και 5 και 6 παίκτες. Να θυμηθείς τώρα Βρεσάλικο, να θυμηθείς Άβυλα, να θυμηθείς πειράματα με Ανδρούτσο ή με Βρουσάη. Είναι... Ναι, μόνο πίσω το Ρέαμτσουκ, ο οποίος ήταν υπατμόν, ναι, για να φύγει η Ιταλία και στην Πολώνια. Έχει, δηλαδή, ο Ολυμπιακός έχει υποφέρει σε αυτή τη θέση στο δεξί μπακ, οπότε... Και μην ξεχνάμε ότι ακόμα και στα στόπερ έχει το πιτσιρικά τον Ντόι, ο οποίος καλύπτει. Αν και τώρα γυρνάει και ο Μπα... Που του βγήκε στην ανάγκη, που του βγήκε στο... Αν και νομίζω και εγώ ότι και στο κέντρο της άμυνας ο Ολυμπιακός υποφέρει. Γιατί πέρα από τον Παπασταθόπουλο που είναι σταθερός πλέον στη μία θέση των στόπερ, αλλά ανταλλάσσει ο Ντόι, έχει παίξει ο Σισε, έχει παίξει τώρα και θα γυρίσει ο Μπα, δεν υπάρχει σταθερότητα. Εντάξει, αυτό βέβαια είναι δουλειά του προπονητή, να μπορέσει να βγάλει μία χημεία, όπως λέμε και στο μπάσκετ αντίστοιχα που θα αναφερθούμε στην πορεία για τον Ντέγιαν Ράντονιτς, έργα και ημέρες του Μαυροβούνιου τεχνικού στην Ελλάδα. Αλλά όπως λέμε, οι Ερυθρόλευκοι δέχονται γκολ αρκετά συχνά. Είναι ακόμα... επιρρεπής στο λάθος γενικά ο Ολυμπιακός. Δηλαδή αυτά που κάνει φέτος από την αρχή της σεζόν μέχρι και τώρα που έχουν φτάσει ήδη 22 αγωνιστικές, βλέπω έναν Ολυμπιακό ο οποίος μεσοεπιθετικά είναι αρκετά καλός. Έχει δηλαδή μια τριάδα BL Φορτούνη που επιτρέπει στο Μίτσελ να παίξει με ό,τι σύστημα θέλει και το Χουάνκα από πίσω να βοηθά. Από την άλλη όμως είναι αυτό που ανέφερε και ο Ανδρέας, μεσοαμυντικά η ομάδα δεν μπορεί. Είναι επιρρεπή στο λάθος, είναι οι παίκτες οι οποίοι, δεν ξέρω, μπορεί να φαίνεται και σαν αγκαρία πολλές φορές. Αμυντικά χάφ ο Μπουχαλάκης έχει σχεδόν τελειώσει. Έφυγε κιόλας. Είναι ο Εμβιλά μόνος του. Δεν υπάρχει άνθρωπος να κόψει. Δηλαδή, και αναγκάζεται πολλές φορές να γυρνάει και το Βαλμπουένα σε αυτή τη θέση. Και βλέπει... και πάλι, χάνει μισοεπιθετικά μετά. Ναι, και βλέπεις ότι σε κάθε παιχνίδι μεσοαμυντικά έχει προβλήματα. Ο καθένας μπορεί να του κάνει φάση. Του κάνε 4 φάσεις ο Πανετολικός, έβαλε ένα γκολ, εντάξει, ήρθε 6-1 το μάτς, αλλά η ΑΕΚ από τα αμυντικά λάθη του Ολυμπιακού κέρδισε 3-0. Ακριβώς. Που μπορούμε να πούμε ότι ήταν και μια μαγική εικόνα το παιχνίδι αυτό. Ναι, γιατί είχαν δύο δοκάρια Ερυθρόλευκοι, με τον Γκάρι και τον Γκέρι Ροντρίγκες και άλλο ένα με τον Μπακαμπού. Οπότε θα μπορούσε να είχε πάρει άλλη τροπή το παιχνίδι. Μιας που λέμε τώρα για τα θέματα αυτά, τα τοκαριά, έτσι την άποψή σας, πέρα από το παιχνίδι που μάθαμε σήμερα ότι θα ξαναγίνει το Ατρόμητος ΑΕΚ, εκείνη η περιβόητη αναμέτρηση που δεν ξεκίνησε ποτέ λόγω της μέτρησης των δοκαριών. Με την πιθανότερη ημερομηνία 8 Μαρτίου. Αν αυτό το παιχνίδι τώρα γινόταν σε άλλο κράτος, όπως συνέβη για παράδειγμα στην Ολλανδία με την αναμέτρηση της Go Ahead Eagles, εκεί πέρα τι θα λέγαμε? Γιατί είδαμε ότι σε αυτή την περίπτωση η γηπεδούχος ομάδα διαπίστωσε αμέσως και το πρόβλημα λύθηκε χωρίς να σκάψουν, χωρίς να κόψουν δοκάρια, χωρίς να παρέμβουν τρίτοι παράγοντες. Τι είναι αυτό το διαφορετικό που συμβαίνει στο ελληνικό ποδόσφαιρο, κατά τη γνώμη σας, μιας που ξέρω και οι δύο είσαστε αρκετά χρόνια μέσα στον χώρο? Δεν ξέρω τι να σου πω τώρα. Είναι κάτι καινοφανές αυτό που βλέπουμε, έτσι, ότι να πηγαίνεις τώρα και να ζητάς τη μέτρηση των δοκαριών είναι κάτι που δεν το είχαμε ξαναδεί, πιστεύω. Νομίζω για όλα υπάρχει πρώτη φορά. Και να βγάζουν κιόλας μεζούρες μέσα από τους αστυνομικούς, να μετράνε, ενώ βέβαια, να σου πω τώρα, επειδή μια η διοργανώτρια αρχή είχε πει ότι... Μιας και είπες για το Ολλανδικό προηγούμενο, το οποίο ακολούθησε του περιστατικού στο γήπεδο του Περιστερίου, εάν γινόταν πρώτα
η μέτρηση στο Ολλανδικό γήπεδο, θα λέγαμε πω στην Ευρώπη τώρα και τα προσέχουν αυτά. Και, τι φοβεροί οι άνθρωποι είναι εκεί πέρα κτλ. Τώρα, ενώ εμείς επειδή έγινε πρώτα σε εμάς, είμαστε και λίγο καχύποπτοι πώς έγινε και πώς το είδαν και πώς και αν υπήρξε κανείς μέσα από την ομάδα του Περιστερίου που να. Ναι, γιατί έχουν ελευθερωθεί πάρα πολύ. Λοιπόν, ότι το σφύριξε στους ανθρώπους της ΑΕΚ για να γίνει επί τούτου η μέτρηση κλπ. Μένει να το δούμε και στα καλάθια αυτό, σε αγώνα μπάσκετ. Να πούμε ότι η απόσταση. Ναι, η διάμετρος του Στεφανιού είναι μικρότερη, ξέρω εγώ. Αν θα το καταλάβει ο σέντερ της ομάδας που το πιάνει το Στεφάνι χωρίς να πηδήξει. Ναι, στο 3.05 και δεν είναι ναι. Στο 3.20 κάτι. Ναι. Αυτό θα το δούμε βέβαια και συνέχεια. Από εκεί πέρα, πώς σας φάνηκε το γεγονός ότι με εντολή της ΕΠΟ έχουμε πλέον μία σκέψη να γίνει τελικός εκτός Ελλάδας. Πιστεύετε ότι θα βγει εν τέλει αυτή η απόφαση και θα συμφωνήσουν οι ομάδες, γιατί οι ομάδες ακόμα δεν έχουν δώσει συγκατάθεση για να γίνει κάτι τέτοιο. Βέβαια, εντάξει, πρέπει να περιμένουμε και το ζευγάρι του τελικού. Μην τρέχουμε. Ναι, γιατί αν τυχόν. Γιατί μπορεί τώρα στην. Εξαρχίζει να θυμίσουμε στον κόσμο. Στην ΕΠΟ και γενικότερα. Ότι μέσα από την. Από το καταστατικό έλεγε ότι σε περίπτωση που βγουν μία ομάδα από Θεσσαλονίκη και μία από Αθήνα θα γίνει σε ουδέτερο έδαφος με πιο πιθανή διεξαγωγή το Παθεσσαλικό στο Βόλο. Τώρα λοιπόν εξετάζουμε την παράμετρο να φύγει η διοργάνωση είτε να πάει στην Αγγλία με επικρατήσει στο γήπεδο της Crystal Palace. Ακριβώς, ένα γήπεδο το οποίο είναι καθαρά ιδιωτικό. Και η ομάδα της Crystal Palace, σύμφωνα με πληροφορίες, δίνει μέχρι και. Είναι θετικά διακείμενη, ναι. Ακριβώς, κάποιες εγγυήσεις, μέχρι και το προπονητικό κέντρο για να κάνουν τις προπονήσεις τις οι δύο ομάδες. Ναι. Και από την άλλη, έχουμε τον πρόεδρο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, τον κύριο Μπαλτάκο. Που απέστειλε έτοιμα στην Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αυστραλίας, η οποία απάντησε θετικά. Ακριβώς. Και το ερώτημα είναι το εξής. Στην Αυστραλία, αυτή τη στιγμή, αν πούμε ότι υπάρχει κάποια ομάδα που έχει. Κοινό εκεί είναι ο ΠΑΟΚ. Λόγω της ομογένειας. Ναι. Συγγνώμη, σε διακόπτω. Και το λέω αυτό και αναφέρω τον ΠΑΟΚ γιατί είναι ένα από τα ζευγάρια τα οποία. Χρήστο, πρέπει να δούμε και το ζευγάρι του τελικού. Γιατί ακόμα οι ημιτελικοί δεν έχουν γίνει. Πού ξέρεις ότι δεν προκρίνεται η Λαμία. Εντάξει, εγώ σου λέω το φαβορί ότι είναι ο ΠΑΟΚ. Ωραία, εντάξει, είναι το φαβορί. Και κανονίζεις για παράδειγμα τώρα και συμφωνούν όλες οι ομάδες ότι ο τελικός θα γίνει, ξέρω εγώ, στο Σίδνεϊ, στη Μελβούρνη, στην Αδελαίδα, δεν ξέρω εγώ πού, για την Αυστραλία. Και προκρίνεται η Λαμία. Τι θα γίνει σε αυτήν την περίπτωση. Τι κάνεις. Βασικά τα έξοδα για τη Μελβούρνη, ποιος θα πληρώνει. Θα πληρώσει ΕΠΟ, η Αυστραλιανή Ομοσπονδία. Κάνεις. Υποτίθεται ότι αυτό θα το καλύψει η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, η ΕΠΟ. Ναι. Εκτός και δεν ξέρω αν στη Μελβούρνη υπάρχει. Εντάξει, υπάρχει ελληνική ομογένεια και οπαδοί των άλλων ομάδων θα υποστηρίξουν τη Λαμία. Δεν χρειάζεται να είναι οπαδοί της Λαμίας. Αυτό ξυπακούεται. Δηλαδή, τώρα μια μεγάλη ομάδα τώρα στην Αυστραλία, δηλαδή από το ζευγάρι τώρα η ΑΕΚ που έχει το προβάδισμα μετά το 3-0, είτε αν ο Ολυμπιακός κάνει μια ανατροπή στο δεύτερο αγώνα. Απλά το θέμα είναι. Και μόνο η παρουσία τώρα στην ομογένεια τώρα είτε της ΑΕΚ είτε του Ολυμπιακού. Και προφανώς και του ΠΑΟΚ που είναι το φαβορί για την πρόκληση από το άλλο ζευγάρι. Θα ήταν. Μα υπάρχουν πολλά αναπάντα ερωτήματα. Ο Ανδρέας νωρίτερα είπε ένα πολύ εύστοχο. Ποιος θα πληρώσει τα έξοδα. Ένα από το κρατούμενο. Δεύτερον, έχει να κάνει με την περιφρούρηση των ανδρώμων που θα κατέβουν εκεί πέρα. Αν γίνει τελικό ΑΕΚ ΠΑΟΚ στην Αυστραλία. Επειδή έχουμε δει γεγονότα ανάμεσα σε ομάδες με ελληνικής ομογένειας και σκοπιανής ομογένειας, που είναι και εκεί έντονο το στοιχείο στην Αυστραλία, εκεί γίνονται. Εδώ οι Έλληνες έχουν κάνει εξέδρα στο Australian Open. Ναι, αλλά σε περίπτωση που γίνει το match στο Selhurst Park. Δεν θα τολμήσει κάποιος να κουνηθεί στους Άγγλους με τα άλογα και τους αστυνομικούς με τα γκλόμπς. Νομίζω θα πάνε μονάδες στις ΕΚΑΜ από εδώ πέρα.
Δεν θα χρειαστεί γιατί οι Άγγλοι είναι συνηθισμένοι σε καθεστώς βίας. Πάντως, αν θέλετε την άποψή μου για τους λόγους για τους οποίους η ΕΠΟ προτίθεται να στείλει τον τελικό εκτός Ελλάδος, είναι απλά για να πετάξει την καυτή πατάτα από πάνω της. Ότι δεν μπορώ να διοργανώσω πλέον. Ναι, στείλ τους έξω και Αθήνα, ή Θεσσαλονίκη, ή Λάρισα, ή οπουδήποτε. Είναι και τα προηγούμενα του Βόλου με το, στο ΠΑΟΚ, με τις γέφυρες και τα. Ναι, το στέλνουν τον αγώνα στο Πανδεσσαλικό, θα πλακώνονται από. Εκτός αν γίνει καμία τράμπα. Δηλαδή να φέρουμε τον τελικό του κυπέλλου Αγγλίας να γίνει αντί για το Wembley στο Πανδεσσαλικό. Να έρθουν οπαδοί και των δύο ομάδων. Καλό. Και να κάνουμε εμείς αντίστοιχα δηλαδή, το τελικό στο Στέρχαρτ Πάρκ. Αυτό σου λέω ότι σκέψω ότι η ΕΠΟ διώχνει τον τελικό του κυπέλου, αλλά τον Αύγουστο θα γίνει το Ευρωπαϊκό Super Cup, θα γίνει στο. Στο ΣΥ επισήμανση. Θα γίνει. Και αργότερα θα γίνει και ο τελικός του κυπέλου Conference. Θα γίνει στο Γιώργος Καραϊσκάκης ο αγώνας. Και ο τελικός του Conference της επόμενης. Έχει πάρει το γήπεδο της ΑΕΚ, έχει πάρει μια προέγκριση για να διοργανώσει το τελικό του Conference League. Δηλαδή. Πάντως μεταξύ σοβαρού και αστείου, μια που ακούγονται πάρα πολλά. Δηλαδή, πώς μπορεί να διοργανώσει η χώρα μας να διοργανώσει ευρωπαϊκούς τελικούς και δεν μπορεί να διοργανώσει το γήπεδο. Εντάξει, ο ένας είναι στις 16 Αυγούστου που θα λείπουν όλοι από την Αθήνα. Το κύπελο Ελλάδος, ναι. Σωστό. Ο ένας είναι στις 16 Αυγούστου που θα λείπουν όλοι από την Αθήνα. Δηλαδή, από αυτό και μόνο καταλαβαίνεις ότι είναι απλά να φύγει η πατάτα από πάνω μας και. Και βλέπεις ότι σιγά σιγά πάει να το πάρουν και οι υπόλοιποι, δηλαδή στα υπόλοιπα τμήματα. Έχει καθιερωθεί πλέον στην Κρήτη να γίνεται ο τελικός του κυπέλλου μπάσκετ. Μεταξύ συγγενού και φίλων, παιδιών, προσκλήσεις. Και το βασικότερο, όπως λένε όλοι, ευχής έργων είναι κάποια στιγμή να έχουμε και οπαδούς σε Final Eight. Το 2050. Θα δούμε. Βέβαια και το Final Eight είναι μεγάλη υπόθεση. Πρώτη φορά γίνεται στα χρονικά του κυπέλλου. Το Final Eight είναι η πρώτη φορά. Έχει ξαναγίνει με τη μορφή Final Four μέχρι και Final Four πριν 15-20 χρόνια. Το Final Four ήταν μέχρι το. Μέχρι το 2003 νομίζω, 4 κάπου εκεί. Και πέρσι. Δεν το μετράω, σου λέω πώς ήταν μέχρι να ξαναγίνει Final Four. Γιατί από εκεί πέρα είχαμε μόνους τελικούς και βλέπουμε τα ωραία πράγματα. Final Four έγινε πρόσφατα και το Super Cup σε ναι. Final Four. Πάλι στη. Εντάξει, βέβαια το Super Cup έχει μπει πλέον τα τελευταία 3 χρόνια στη ζωή μας, οπότε είναι μια καινούργια διοργάνωση με την οποία βλέπεις ότι αλλάζονται και κάθε χρόνο και οι πόλεις που φιλοξενούν τη διοργάνωση. Είχε γίνει και στη Λαμία, είχε γίνει και στα Τρία Ωράγια. Πάντως κάποια στιγμή θα ήθελα να δω μετά τη σχέση που έχει η Ελλάδα με την Σαουδική Αραβία να κάνουμε και εμείς το αντίστοιχο που κάνουν οι Ιταλοί. Να στείλουμε το τελικό του κυπέλου στο ποδόσφαιρο κάτω, στο Ριάλ. Ναι, οι Ιταλοί στέλνουν το Super Cup. Ναι, και η Ισπανία αντίστοιχα το δικό του. Το έχουν στείλει και στο Πεκίνο κατά καιρούς. Εκεί δεν μας επιτρέπεται λόγω κόσμου ακόμα. Οι Γάλλοι το κάνουν το ίδιο με τον τελικό του Super Cup και αυτοί το στέλνουν στο Μαρόκο ή στην Κίνα όπου μπορούν να. Όπου έχουν καλές σχέσεις με την ομοσπονδία τους. Αλλά και αυτό είναι μια διοργάνωση προετοιμασίας το Super Cup. Πάντως να δούμε στο άμεσο μέλλον κατά πόσο θα συμφωνήσουν οι ομάδες για να γίνει ένα τέτοιο εγχείρημα και στην πράξη. Γιατί αν λάβουμε υπόψη μας ότι, όπως είπα εγώ στην αρχή, μπορεί ο ΠΑΟΚ να είναι ο ένας διεκδικητής, θα συμφωνήσει η ΑΕΚ να γίνει σε αυτό το έδαφος. Ή αντίστοιχα ο ΠΑΟΚ θα πει ναι να γίνει εκτός Ελλάδος. Και βέβαια είναι και το θέμα και η ημερομηνία που θα γίνει ο τελικός. Δηλαδή θα γίνει πριν. Υποτίθεται ότι έχει κλειδώσει για τις 22 Μαΐου. Μετά τα play-offs. Μετά το πρωτάθλημα. Γιατί αν στείλεις άνθρωπο στην Αυστραλία πριν τελειώσει το πρωτάθλημα, μετά θα έχουν jet lag και δεν θα μπορούν να πάρουν τα πόδια τους στο πρωτάθλημα. Μετά θα λένε. Φταίνει τα δοκάρια που μικρύνανε, φταίνει η αισθητήρια. Φταίνει το ταξίδι. Το jet lag. Το jet lag κτλ. Λοιπόν, πάμε σε αυτό το σημείο να δούμε και το τι έγινε
στα υπόλοιπα πρωταθλήματα της Ευρώπης, πρωτού περάσω στα δικά σας πρωταθλήματα, το γαλλικό και το ιταλικό, πάμε να δούμε πρώτα στην Αγγλία τι είχαμε. Εκεί όπου φαίνεται τα πράγματα να αλλάζουν μετά και την ισοπαλία της Arsenal. Δεύτερη σερία απώλεια για την Arsenal. Ήταν μια Arsenal η οποία νομίζω ότι πλέον νιώθηκε αυτή την ανάσα της ομάδας της City. Και κατά επίκταση μετά και της United. Και αύριο είναι, συγγνώμη, διακόπτω, είναι το εξαναβολής μεταξύ τους Arsenal. Εκεί νομίζω θα γίνει ο κακός χαμός. Λοιπόν, μεταξύ τους διαφορά να είναι, νομίζω, 3 βαθμούς, 5. Είναι 5 βαθμούς από τη United, 3 από τη City, η Arsenal. Είχαμε λοιπόν για την 23η αγωνιστική West Ham Chelsea 1-1, όπως και Arsenal Bradford, αλλά και Crystal Palace Brighton. 2-0 η Fulham την Nottingham Forest, η Leicester επικράτησε τη Tottenham 4-1, σε ένα μάτσο το οποίο έκανε εντύπωση σε πολύ κόσμο. Γιατί τότε να με έδειχνε ότι είναι ανεβασμένη το τελευταίο διάστημα. Η Leicester είναι στις τελευταίες θέσεις και προσπαθεί με κάθε τρόπο να σωθεί. Η Southampton φαίνεται ότι σιγά σιγά αποχαιρετά την κατηγορία, γιατί έχασε εντός έδρας από τη Wolves με 1-2. Και Bournemouth Newcastle 1-1, σε ένα μάτσο το οποίο οι ανθρακορύχοι θα μπορούσαν να είχαν πάρει την νίκη απέναντι στα κεράσια. Από εκεί πέρα είχαμε Leeds Manchester United 0-2. Λίγες μέρες μετά το 2-2 που είχε γίνει στο Old Trafford. Στο και τελευταίο δεκάλεπτο κέρδισε η Manchester United. Ακριβώς. Τα δύο γκολ με τον Rashford να βρίσκει πάλι δίχτυα. Και τον πιτσιρικά τον Γκαλχάτσο. Γκαλνάτσο. Manchester City, Aston Villa 3-1 με τα τρία γκολ να μπαίνουν από νωρίς στην ομάδα του Pep Guardiola. Και τέλος στο derby του Liverpool. Η ομάδα του Jurgen Klopp χαμογέλασε έπειτα από αρκετό καιρό. Νίκησε 2-0 τη συμπολίτησα. Πρώτη νίκη στο 2023, δηλαδή από την επανέναρξη και μετά το Μουντιάλ και ύστερα, ήταν η πρώτη νίκη. Βέβαια, σε αυτό το σημείο είχε να πει και αρκετά πράγματα ο ίδιος ο Klopp, καθώς είχε αρκετές απουσίες, είχε προβλήματα τραυματισμών που όσο να είναι επηρέασαν την ομάδα. Εν τω μεταξύ, είχε τρομερή εξέλιξη το παιχνίδι, γιατί λίγο πριν το πρώτο γκολ του Σαλάχ στο 35 είχε δοκάρει Everton στην ίδια φάση με κεφαλιά. Βγήκε στην αντεπίθεση Liverpool, έβαλε τον γκολ ο Σαλάχ και μετά πήρε το μάτς το δρόμο του σε πολύ δύσκολη θέση η Everton, παρότι άλλαξε προπονητή, πήρε τον Dice από την Burnley, είναι στην επικίνδυνη ζώνη και ψάχνουμε να βρούμε ποια θα είναι τελικά η ομάδα που θα υποβαστεί μετά τη Southampton, που πάντως και αυτή θυμίζει λίγο, να πούμε, την ελληνική παροιμία του Λεβαδιακό, ότι όλο λέμε θα πέσει και δεν πέφτει. Η Southampton παραδοσιακά κινδυνεύει και σώνεται στο τέλος. Ναι, αν λάβουμε υπόψη μου, στα τελευταία χρόνια είναι σε αυτή τη θέση για πέμπτη ή έκτη χρονιά. Και υπάρχουν και μεγάλα ονόματα που κινδυνεύουν, δηλαδή είναι η Everton, είναι η Leeds, είναι η West Ham. Επειδή υποστηρίζω Leeds, δεν δέχομαι αυτό τον όρο. Εγώ πιστεύω ότι η ομάδα, παρότι άλλαξε προπονητή. Πρέπει να βρει προπονητή. Άλλαξε γιατί έφυγε ο Μάρς. Να, έφυγε ο Μάρς. Και επειδή ακούγεται στην πιάτσα ότι θα έρθει ο Κορμπεράν να είναι ο προπονητής, άσχετα αν δεν τον θέλουν οι οπαδοί, αλλά και ο ίδιος δεν θέλει να κάτσει σε αυτό το χρονικό σημείο. Και Μαρσέλο Καγιάρδο ακούγεται, πολλά ακούγονται. Πάντως και χωρίς προπονητή η ομάδα θα σωθεί. Το παγόνι. Δεν κάνεις το παγόνι, δηλαδή. Όχι, όχι. Λοιπόν, βαθμολογικά να πούμε ότι η Arsenal έχει 51 βαθμούς, ακολουθεί η City με 48-46 United. Η πρώτη πεντάδα θα κλείσει με Newcastle 41 και 39 η Tottenham, αυτό που έλεγα νωρίτερα, και για να μην πακρηγορούμε, τρεις τελευταίες θέσεις είναι αυτό που έλεγε νωρίτερα και ο Ανδρέας. Leeds 19, 18 Everton και Bournemouth, 15 Southampton. Νομίζω είναι... Και η West Ham λίγο πιο πάνω. Και η West Ham ακριβώς με ένα βαθμό διαφορά από τη Leeds, η οποία έχει 20 βαθμούς. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα και το γαλλικό πρωτάθλημα, 23η αγωνιστική είχαμε εκεί. Ο Ανδρέας τα ξέρει πολύ καλά, νομίζω ότι δεν χρειάζεται καν να τα αναφέρω, τα ξέρει απ' έξω. Δώσε το μικρόφωνο τώρα. Είχαμε λοιπόν Νίσα Ζαξιό 3-0, Μονακό Παρίσι Ζερμέν 3-1, μεγάλη νίκη για τους Μονεγάσκους. Και λίγα ήταν τα τρία γκολ που δέχτηκε η Παρί, έμεινε όρθια χάρη στον Ντοναρούμα.
με πολλές απουσίες. Και τον Λουίς Κάμπος να πηγαίνει μέσα και να θυμίζει Έλληνα general manager. Να τσακώνεται με τον Νεϊμάρ και τον Μαρκίνιος. Εσύ θα φύγεις, εσύ θα κάτσεις, αλλά υπό όρους κτλ. Μια ωραία ατμόσφαιρα πριν το Champions League. Κλερμόν Μαρσέιγ 0-2. Νομίζω το σκορ τα λέει όλα. Εκεί ήταν ένα μάτς που άρχισε να αρχίσει λόγω προβλημάτων των οπαδών της Μαρσέιγ που ως συνήθως κάποια γαλλικά ακούγονται. Είναι λίγο ένθερμοι. Πήγαν να πλακωθούν με αυτούς τους Κλερμόν. Ζητήσαν να εκενωθεί το γήπεδο. Δεν εκενώθηκε τελικά, αλλά το μάτς έγινε. Εύκολο 2-0 για την Μαρσέιγ. Ναι, γιατί επενεύει ο αθλητικός δικαστής της Super League και είπε να γίνει μετά από λίγο. Εύκολο 2-0 για την Μαρσέιγ. Τουλούζ Ρεν 3-1, Ανζέο Σερ 1-1, Λίλ Στρασμπούρ 2-0, Μονπελιέ Μπρέστ 3-0, Ρεμ Στρουά 4-0, Ναντ Λοριάν 1-0 και στο ντέρμπι Λιόν Λανς 2-1. Ήταν τόσο καλή Λιόν όσο φάνηκε σε αυτό το παιχνίδι? Είναι αρκετά καλή, είναι βελτιωμένη με τον Λόραν Μπλάν στον πάγκο. Τώρα της έχει μείνει και το κύπελο και το πρωτάθλημα, προσπαθεί να μπει στις θέσεις της Ευρώπης. Βέβαια είναι δύσκολο έτσι όπως έχει γίνει το γαλλικό πρωτάθλημα. Είναι η Μαρσέγη, η Μονακό, η Ρεν που είναι πιο ψηλά από τη Λιόν. Έχει μείνει αρκετά πίσω και προσπαθεί να καλύψει το χαμένο έδαφος. Είναι και η Λίλ που μπαίνει. Είναι η Λίλ που παίζει πάντα επιθετικά. Δεν θα έχει εύκολο έργο ο Μπλάν. Έχει και αυτός προβλήματα στην άμυνα. Μπροστά έχει το Λακαζέτ. Μπροστά έχει το Λακαζέτ. Πίσω δεν είναι πάρα πολύ σταθερή ομάδα. Λοιπόν. Η Μονακό είναι αυτή που κλέβει τις εντυπώσεις πέρα από τα 3 γκολ που έβαλε στην Παρί. Έχει βγάλει νέους παίχτες όπως ο Μπενσερκή. Είναι ο Μπενγεντέρ εγγύης στους χωράρες. Μα ο Γκολοβίν φτιάχνει παιχνίδι. Είναι σε εξαιρετική κατάσταση και πιστεύω ότι αυτή και η Μαρσέγ θα είναι οι τρεις ομάδες. Η Παρί, η Μαρσέγ και η Μονακό θα είναι τελικά οι τρεις ομάδες που θα πάρουν το εισιτήριο για το επόμενο Champions League. Και στην ουρά είναι η Ανζέ, η Οσέρ έτοιμες για υποβιβασμό. Και ψάχνουμε να βρούμε τις άλλες δύο. Λοιπόν, να πούμε ότι στη βαθμολογία η Παρί σε δερμένη έχει 54 βαθμούς. Αποσπάστηκε 5 βαθμούς από τη δεύτερη Μαρσέγ που έχει 49. 47 βαθμούς είναι η Μονακό που, όπως είπες και εσύ, ακολουθεί και βλέπει ποιος θα κάνει γκέλα για να προσπεράσει. Στους 46 είναι η Λαν, 41 για τη Λίλ και από εκεί κάτω τελευταίες θέσεις έχουμε την Τρουά με 19, την Στρασμπούρ και την Αζαξό με 18, την Οσέρ με 15 και τελευταία την Ανζέ με 10. Είναι οι ομάδες οι οποίες πραγματικά θα δούμε ποια θα έχει καλύτερη εικόνα στις επόμενες αγωνιστικές και πάμε στο πρωτάθλημα του εκλεκτού Ζαν Ζαν, το ιταλικό πρωτάθλημα, εκεί όπου η αγαπημένη του ομάδα η Μίλαν. Βέβαια το Ζαν Ζαν παρά είναι γαλλικό. Είναι Τζιάννη. Από τα σύνορα. Με βάφτισε τώρα, τώρα το ήρθε. Είναι από τα σύνορα, είναι μεταξύ Ιταλίας και Γαλλίας. Τώρα το ήρθε. Είναι Τζιάννη Τζιάννη. Οι φίλοι το φωνάζουν Ζιάν Ζιάννη. Παραλίγο να ακουστεί και πιάνει Τζιάννη το πρόσφατο. Λοιπόν, η αγαπημένη του Μίλαν πήρε την νίκη έστω και αγχωτικά με ένα 0 επί της Τωρίνο. Στα άλλα αποτελέσματα είχαμε Έμπολη Σβέτσια 2-2, Λέτσε Ρώμα 1-1, στραβοπάτημα για τους Διαλωρώσει. Λάτσιο Αταλάντα 0-2, πολύ καλύτερη η Αταλάντα στο μεγαλύτερο κομμάτι του παιχνιδιού που είδα και εγώ. Ουντινέζε Σασουόλο 2-2, Μπολόνια Μόντσα 0-1, με την ομάδα της Μόντσα να ανεβαίνει συνέχεια. Μπερλουσκόνη και Γκαλιάνη πάνε για τη δεκάδα. Θέλει να δει οπωσδήποτε μια ομάδα του να πρωταγωνιστεί, αφού η Μίλαν πλέον έχει μεγαλεπίβολα σχέδια ότι σε 2-3 χρόνια θέλουμε το πρωτάθλημα. Σίγουρα. Γιατί όχι, άμα κάνει και καλές μεταγραφές, όλα γίνονται. Έχει δώσει αλλά το πίπερο στο πρωτάθλημα η άνοδος της Μόντσα. Νάπολη Κρεμονίζε 3-0, όσο υπάρχει Σβαρακέλια και Οσιμέν, νομίζω ότι δεν έχει αντίπαλο η Νάπολη. Έχει ως 15 πλέον η Νάπολη από τη δεύτερη Ίντερ. Το πρωτάθλημα είναι ήδη ραμμένο στο πέντε. Ακριβώς, έχουν ήδη πέσει. Και ήδη έχουν βγει φανέλες. Η μπουτίκ πουλάει ήδη, τη Νάπολη πουλάει ήδη φανέλες με το τρίτο αστέρι. Γιατί είχε δύο πρωταθλήματα και το θεωρούν ήδη δεδομένο και ήδη έχουν βγει φανέλες με το
με τον τρίτο αστέρι. Και η Νάπολη πρέπει να είναι η μοναδική ομάδα που δεν έχει κάνει κοιλιά φέτος στην Ευρώπη. Κάνει κοιλιά στην απόδοση, αλλά παίρνει τα αποτελέσματα. Παίρνει τα αποτελέσματα, ναι. Δεν θα ξεχάσω, παιδιά, το παιχνίδι και με την Νάπολη τώρα θα μπορέσει να επικεντρωθεί στο Champions League. Ένα εξωγήινο πραγματικά ποδόσφαιρο, πώς προηγήθηκε εύκολα 3-0. Βέβαια η Λίβερπουλ, παρότι μεγάλη ομάδα, εκείνο το παιχνίδι ήταν σκιά του εαυτού της σεζόν και φάνηκε από την αρχή ότι η χρονιά για τη Λίβερπουλ θα ήταν και είναι ζόρυγη. Λοιπόν, στα άλλα αποτελέσματα είχαμε Βερόνα Σαλερνιτάνα 1-0 και Σαμπτόρια Ίντερ 0-0. Αυτή η ισοπαλία νομίζω είναι οδυνηρή για την ομάδα του, ναι, Μιλάνου. Μια Ίντερ που εμφανίζει φέτος μεγάλη συγκέντρωση στα παιχνίδια με τους ανταγωνιστές, στα δύσκολα παιχνίδια, πώς να το πω, τα ανταγωνιστικά. Σκέψω ότι μέσα στο Γενάρη, από την επανέναρξη και ύστερα, νίκησε την Νάπολη, η μοναδική ομάδα που έχει νικήσει στην Νάπολη, νίκησε την Αταλάντα στο κύπελο, νίκησε τη Μίλαν στο ντέρμπι και πήρε και το Super Cup. Πήρε και το Super Cup επίσης με αντίπαλο τη Μίλαν και έχει απώλειες βαθμών με Μόντσα. Ήταν από την Έμπολη στο Μιλάνο και το χθεσινό 0-0 με τη Σαμπντόρια στη Γένοβα, η οποία Σαμπντόρια προερχόταν από 7 σερί ήττες στην έδρα της. Δηλαδή ήταν ο πρώτος βαθμός που πήρε η Σαμπντόρια μετά από 7 ήττες εντός έδρας στο Μαράσι. Όπως και η Νάπολη, η οποία είχε να λέει για τον αποκλεισμό από την Κρεμονέζε στο κύπελλο. Και ήταν, θα λέγαμε, μια ήττα, μάλλον μια ρεβάνς για την ήττα εκείνη. Ναι, του είναι, αλλά μικρό το κάπο. Η Νάπολη είναι και κάτι που το θυσιάζει. Βαθμολογία, η Νάπολη έχει 59 βαθμούς, 44 η Ίντερ. Αταλάντα ακολουθεί μαζί με Ρώμα, Μίλαν στους 41. Και η Λάτσιο κλείνει την πρώτη εξάδα με 39 βαθμούς. Έχει αποσπαστεί 9 βαθμούς από τις υπόλοιπες ομάδες. Και είναι η Γιουβέντους με το μείον 15, βρίσκεται στους 29. Ένατη θέση. Και προσπαθεί να καλύψει τον ακόμα χά. Λόγω της αφαίρεσης βαθμών θα ήταν δεύτερη μαζί με την Ίντερ τώρα. Ναι. Και τώρα οι ελπίδες στην Ευρώπη βασίζονται στο κύπελλο, αλλά και στο Europa League. Που έχει τώρα το παιχνίδι με την Άντ. Το παιχνίδι, παιδιά, είναι, θα πρέπει να καλύψουν πάρα πολλά. Τελευταίες θέσεις για Σπέτσια 19, 17 για Βερόνα, Σαμπτόρια με 11 και τελευταία Κρεμονέζη με 8. Είναι οι ομάδες οι οποίες θα παλέψουν για να σωθούν στο καμπιονάτο και πάμε στην Γερμανία. Να πάμε εκεί πέρα που είχαμε την 20η αγωνιστική, Σάλσκε Βόλσμπουργκ 0-0, Μπάγκερν Μπόχουμ 3-0, χαμόγελα ξανά για τους Βαβαρούς μετά από κάποιες ισοπαλίες αλλά και ήττες που κάνανε για πρώτη φορά μετά από αρκετά χρόνια οι Βαβαροί. Φράιμπουργκ Στουτγκάρδη 2-1, Μάινς Άγκουρκ 3-1, Χόφενχάιμ Λεβερκούζεν 1-3, Βέρντερ Ντόρτμουντ 0-2 και Λειψία Ουνιών 1-2. Σε αυτά τα μάτια έγιναν το Σάββατο, Κυριακή είχαμε Χέρτα Γκλάντμπαχ 4-1 και Κολονία Άιντραχτ 3-0. Στη βαθμολογία η Μπάγκεν έχει 43 βαθμούς, νιώθει αυτή την ανάσα της Ουνιών που έχει 42 και δείχνει ότι είναι μια ομάδα που μπορεί να της πάρει τα ενία μετά από πολλά χρόνια. 40 βαθμούς για την Dortmund, η οποία πλέον έχει και στη σύνθεση της τον Σεμπαστιάν Αλέ που είχε σκοράρει την προηγούμενη εβδομάδα μετά την περιπέτεια υγείας που είχε. Freiburg 37, 36 για τη Λειψία, 35 για την Άιντραχτ, είναι η πρώτη εξάδα. Και στο τέλος γίνεται ένα αλαλούμ με την Bochum να έχει 19, 17 για τη Χέρτα, 16 Στουτγκάρδη και τελευταία η Σάλκη με 12 βαθμούς. Και θα πάμε και στο Ισπανικό Πρωτάθλημα, 21η αγωνιστική. Εκεί φαίνεται η Μπαρτσελόνα να έχει πάρει μια σημαντική διαφορά μέχρι το τέλος σεζόν. Κάντιθ Χιρόνα 2-0, Αλμερία Μπέτις 2-3, Σεβίλη Μαγιόρκα 2-0, Βαλένθια Ατλέντικ Μπιλμπάο 1-2, Χετάφε Βαγκεκάνο 1-1. 0-1 θέλει τα Ατλέτικο Μαδρίτης, όπως και η Βιαρεάλ Μπαρτσελόνα με τον γκολ του Πέδρη νωρίς το παιχνίδι. Βαγιαδολίδο Σασούνα 0-0, Εσπανιόλ Σοσιεδάδ 2-3 και απομένει να δούμε το μάτς της Ρεάλ με την Έλτσε εξαναβολής, καθώς είχε πάει και στο παγκόσμιο κύπελλο συλλόγων η Μαδρίτη. Το κατέκτησε νικώντας 5-3 την Αλ Ραγιάν. Και
ένα παγκόσμιο ρεκόρτ, καθώς στα 120 χρόνια ιστορίας έχει 115 τίτλους η ομάδα της Real. Πιο πολύ σαν μάτς προετοιμασίας για το Champions League με τη Liverpool θα είναι τώρα το παιχνίδι με την Έλτσε, το αυριανό. Σίγουρα. Λοιπόν, η Μπαρτσελόνα έχει 56 βαθμούς, 45 η Real. Με ένα παιχνίδι λιγότερο. Και η Sociedad, το Αθλέτικο 38, 34 η Μπέτις, 33 η Βαγεκάνο και τελευταίες θέσεις για Ισπανιόλ 21, 20 η Βαλένθια. Να μια έκπληξη, Βαλένθια, η οποία μετά το Γκατούζο έχει πάρει την Κατιούσα. Ναι, και με... Η Χετάφ έχει 19 και η Έλτσε με 9. Με κλίμα διαμαρτυρίας, με συλλαλητήρια έξω από το γήπεδο, από το Μεστάγια πριν τους αγώνες, είναι λίγο τεταμένο το κλίμα στη Βαλένθια. Και είναι κρίμα, γιατί είναι μια ιστορική ομάδα, η οποία έχει παίξει και μέχρι και τελικού Champions League στις αρχές του 2000. Το 2000 και το 2002. Με τη τότε με διέτα Λόπερς. Με τη Ράν και την Μπάγκερν, 2000-2001. Και βλέπουμε ξαφνικά να έχει πάει σε αυτή τη θέση. Βέβαια θα μου πεις ότι κάποια στιγμή όλες οι ομάδες κάνουν τον κύκλο τους. Σαφώς. Μόνο ο Καβάνι παλεύει για να... Μπορεί όμως μόνο ένας παίκτης. Και σε αυτήν την ηλικία είναι κάπως δύσκολο να γυρίσει το κλίμα. Έχει αλλάξει ήδη δύο προπονητές. Θα δούμε τώρα. Ο τρίτος θα πληρώσει τα σπασμένα για όλους. Να πούμε επίσης για μία απόφαση η οποία βγήκε εχθές από την UEFA, η οποία ζητάει ουσιαστικά συγγνώμη στους οπαδούς της Liverpool για τον τελικό του Champions League και τα όσα είχαν ακούσει για τον τρόπο με τον οποίο είχαν μπει στο γήπεδο στον τελικό απέναντι στην Real. Τώρα βέβαια, κατόπιν εορτής, να έχεις κατηγορήσει κάποιον ότι μπαίνει με επεισόδια ή ότι κλέβει εισιτήρια για να μπει στο γήπεδο και μετά του λες συγγνώμη, εμένα δεν με ακούγεται καλό. Η γνώμη σας? Αναφέρεσαι στα επεισόδια που είχαν... Και που είχε καθυστερήσει να ξεκινήσει το... Ναι, του τελικού. Γενικά οι ομάδες της Liverpool δεν έχουν για την καλύτερη φήμη. Λόγω και των γεγονότων του Χέιζελ το 85, είναι στη μαύρη λίστα της UEFA κάπως. Αλλά εντάξει, το συγγνώμη είναι... Και όταν το ακούς μάλιστα από το στόμα του κυρίου Θεοδωρίδη, νομίζω ξεχωρίζει. Από τότε που βγήκε η συγγνώμη, χάθηκε και το φιλότιμο που λέω, αλλά εντάξει. Άνοιξες μεγάλη κουβέντα τώρα και πάμε στο αγαπημένο σου άθλημα. Το μπάσκετ. Είχαμε εχθές την ολοκλήρωση της 16ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Basket League, εκεί όπου ο Παναθηναϊκός δυσκολεύτηκε η αλήθεια απέναντι στον Προμηθέα, επικράτησε με 87-79 σε ένα μάτς το οποίο ο Προμηθέας, αν έπαιζε λίγο πιο δυνατά και ήταν πιο εύστοχος στην τελική προσπάθεια στο τελευταίο δίλεπτο, εγώ θα πω περισσότερο, ίσως να είχαμε μια μεγάλη έκπληξη παραμονές του 48ου κυπέλου Ελλάδας. Ένα final eight στο κύπελο που να πούμε ότι διεξάγεται με την παρουσία του Πανιωνίου. Ακριβώς, ο οποίος είναι ο κάτοχος του UNICEF Trophy. Και θα παίξει την Πέμπτη στα τρία ωράκια κόντρα στην ΑΕΚ. Είναι τα δύο ώρα. Τα δύο ώρα. Εντάξει, τα τρία. Εντάξει, τα τρία. Πώς λέγαμε, 3-5 πηγάδια. Και εντάξει, είναι και αυτή και από μόνη της είναι πολύ σημαντική η παρουσία του Πανιώνιου στο Final Eight. Νομίζω ότι ο Πανιώνιος έχοντας... Και θα προσπαθήσει να το χάρει αν μη τι άλλο το πρέμι τελικό με την ΑΕΚ. Έχοντας τον Περικλή Ταυρόπουλο στον πάγκο, έχοντας τον αρχηγό του τον Δημήτρη Βεργίνη, αλλά και όλη τη δουλειά να γίνεται απ' έξω από τον Φάνη Χριστοδούλου, νομίζω ότι μόνο κερδισμένος θα βγει ο Πανιώνιος. Φυσικά. Είναι και στην πρώτη θέση στον όμιλό του ο Πανιώνιος στη Β' Εθνική, με μία μόνο ήττα απώλεια, οπότε... Ευκαιρία να τον ξαναδούμε τα επόμενα χρόνια, ξανά στα μεγάλα σαλόνια. Αυτό είναι ευχή όλων, γιατί ο Πανιώνιος είναι... Από την άλλη είχαμε τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Απαραίτητος.
να λέει ότι δεν είναι η ομάδα του το φαβορή στο Final Eight, καθώς λέει ότι υπάρχουν και άλλες δυνατές ομάδες, μπορεί να γίνει κάποια έκπληξη. Ναι μεν, αλλά θα προσθέσω εγώ, καθώς ο Ολυμπιακός παίζει το πιο ουσιαστικό μπάσκετ τα τελευταία δύο χρόνια. Καλά ψέματα, ο Ολυμπιακός είναι το φαβορή του. Ο Παναθηναϊκός έχει να λύσει πολλά θέματα, καθώς έβαλε χθες την εξάδα των ξένων, τον Ματ Τόμας, έβγαλε τον Νέιτ Γουόλτερς, εκεί παρουσιάζεται ένα θέμα όσον αφορά την περιφέρεια. Δεν μπορεί να παίξει μόνος του Ολί. Βγήκε ο βοηθός του Ράντον Τσομπόσκοβιτς και είπε ότι ο Γουόλτερς θα είναι σίγουρα στο ρόστερ του κυπέλου. Ναι, αλλά εκεί μπορεί να βγει εκτός ο Βίλιαμς. Μετά βγήκε ο Ράντον στη συνέντευξη τύπου και είπε ότι θα δούμε μέχρι τελευταία στιγμή, θα περιμένουμε την τελευταία. Αύριο θα είναι η τελική ημερομηνία για να δούμε το τι μελιγενέστε, καθώς και ο Γιώργος Παπαγιάννης είναι ένα πρόβλημα. Είναι και αυτός αμφίβολος λόγω του προβλήματος τραυματισμού που αντιμετωπίζει. Τον άφησε έξω από τα δύο τελευταία παιχνίδια. Και όπως είπε και ο Ράντονιτς εχθές, λέει η προτεραιότητα είναι πρώτα το μάτς με τον Προμηθέα που έγινε εχθές, καθώς ήταν νωρίτερα η συνέντευξη τύπου, και μετά να δούμε το μάτς με τον Κολοσσό. Από εκεί θα δούμε το τι θα γίνει. Προφανώς. Να θυμίσω λοιπόν ότι έχουμε δύο αναμετρήσεις την Πέμπτη, Περιστέρη ΠΑΟΚ και Πανιόνιος ΑΕΚ. Την Παρασκευή θα έχουμε το Ολυμπιακός Άρης και Παναθηναϊκός Κολοσσό. Οι δύο νικητές των ημιτελικών, των προημιτελικών, θα παίξουν στα ημιτελικά, εκεί όπου θα υπάρχει λογικά το ζευγάρι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, το ένα ζευγάρι και το άλλο, θα κρυθεί. Και αυτό είναι επίσης ένα. Μεταξύ ΑΕΚ, ΠΑΟΚ ή Περιστερίου. Αυτό επίσης είναι ένα ερωτηματικό. Κάτι πρέπει να το δούμε, δεν ξέρω αν έχει ξαναγίνει. Ότι οι ομάδες που παίρνουν Παρασκευή θα παίξουν τρία παιχνίδια σε τρεις ημέρες. Αυτό που θα φτάσει στο τέλος. Ναι, Παρασκευή, Σαββατοκυριακή. Ναι. Και αυτό είναι έτσι ένα. Που το τόνισε και στις συνεντεύξεις της παρουσίασης σήμερα του Final Eight ο Γιώργος Μπαρτζόκας, ο προπονητής του Ολυμπιακού. Ενώ την Πέμπτη θα έχουν, όσοι παίξουν την Πέμπτη θα έχουν και μια μέρα ρεπό. Θεωρητικά οι ομάδες που αποκτηθούν θα έχουν μια ημέρα παραπάνω. Σίγουρα, αλλά και πάλι. Αλλά και πάλι παίζουν μεταξύ τους τον ημιτελικό, οπότε δεν παίζει τόσο μεγάλο ρόλο. Να θυμίσω λοιπόν τα αποτελέσματα που είχαμε για τη 16η αγωνιστική. ΠΑΟΚ Κολοσσός 89-82, Καρδίτσα Περιστέρη 86-80, μεγάλη νίκη για την ομάδα της Καρδίτσας. ΑΕΚ Λαύριο, η έκπληξη ήρθε από την ομάδα του Χρήστου Σερέλη 81-95. Την έκπληξη που δεν μπόρεσε να κάνει με τον Παναθηναϊκό χάνοντας στην παράταση το Λαύριο. Όχι στην παράταση, στην κανονική διάρκεια, 86-84 στα δέκατα του δευτερολέπτου. Με τον Πάρις Λί, ναι, σωστά, την έκανε με την. Ολυμπιακός Ιωνικός, πολλά με λίγα, 168, σε ένα μάτι το οποίο έγινε στο κλειστό του Λαυρίου λόγω ημερίδας Στίβου στο στάδιο της Κεφυλίας. Απόλλων Πατρών Άρης 74-82 με πολλά παράπονα για τη διαιτησία από τους Πατρινούς και μάλιστα σε ανακοίνωση που εξέδωσαν κάνουν λόγο για τον πρόεδρο της ΕΟΚ, τον κύριο Λιόλιο, ότι κοιτά μόνο επιλεκτικά και όχι τα του οίκου του, εννοούν δηλαδή την Πάτρα. Και όπως είπαμε, Παναθηναϊκός Προμηθείας 87-79 σε ένα μάτσο το οποίο κρίθηκε στο τέλος. Στη βαθμολογία τώρα ο Ολυμπιακός είναι πρώτος και αίτητος έχοντας 30 βαθμούς, καθώς εκκρεμεί το παιχνίδι απέναντι στο Λαύριο που δεν έγινε λόγω βροχής, έσασε η οροφή του γηπέδου. Παναθηναϊκός κρουσάκι αυτός ένα παιχνίδι με τον Κολοσσό στη Ρόδο. Και από εκεί πέρα η πρώτη τριάδα έχει τις ομάδες του Άρη, το Περιστέρι. Ομάδες οι οποίες θα τα παίξουν όλα για όλα για καλύτερο πλασάρισμα εν ώψη και των play-off. Να πούμε λιγάκι πριν τελειώσουμε ότι δεν υπάρχει αγωνιστική δραστηριότητα στην Ευρωλίγκα. Όλα τα πρωταθλήματα έχουν αγώνες κυπέλου ήδη. Τα Final 8 των κυπέλων και Final 4, ήδη η πρώτη ομάδα που στο εγχώριο κύπελο του Ισραήλ είναι η Μακάμπη, η οποία θα διεκδικήσει έναν ακόμα τίτλο. Να συνεχίσουμε να πούμε και λίγο και για NBA, όπου έχουμε τον Derby Corfis στην Ανατολή σήμερα τα ξημερώματα Celtics εναντίον Bucks. 10 σερή νίκες οι Bucks, οι Celtics έχουν το καλύτερο ρεκόρ, θα γίνει μάχη. Λίγο πριν τη διακοπή. Είχαν ξαναπαίξει πριν από λίγες ημέρες. Είχαν ξαναπαίξει
Δεκέμβριο. Ναι. Τρόπος του λέει είναι λίγες μέρες για το φαινόμενο. Ναι, και είχαν κερδίσει οι Celtics. Τώρα μετράνε 10 σερί νίκες οι Bucks. Έχει ανέβει πολύ και ο Greek Freak, ο οποίος έχει φτάσει μέχρι και τις 50 πόντους. Ο οποίος θα είναι και ο αρχηγός της ομάδας της Ανατολής στο All-Star Game το Σαββατοκύριακο, γιατί έχει και εκεί διακοπή το NBA το τρίμερο. Να πούμε μάλιστα σε αυτό το σημείο ότι θα βρεθεί και ο Αλέξανδρος Αμοντούροφ για την ομάδα των επίλεκτων από κάθε χώρα. Από την Ευρώπη, οποία... ναι, που θα συμμετέχουν σε ένα αγώνα την Παρασκευή. Ακριβώς, ένα αγώνα ανεπίδειξης. Και γι' αυτό δεν θα είναι και στη διάθεση του Ράντονιτς για το Κύπελ. Ναι, θα ήταν μεγάλη απώλεια. Εντάξει, αλλά λέμε τώρα. Με την έλλειψη στη θέση του Σέντερ, αν δεν παίξει και ο Παπαγιάννης. Θα δούμε πολλά εκεί, οπότε δεν λέω κάτι άλλο. Αύριο να πούμε ότι υπάρχει ο ελληνικός εμφύλιος στο Challenge Cup ανδρών του βόλεϊ Παναθηναϊκός εναντίον Ολυμπιακού. Πρώτο μάτς είχε επικρατήσει το τριφύλι με 1-3 στο κλειστό του Ρέντι. Η ρεβάνς αύριο τις 7 στο κλειστό του Αγίου Θωμά. Όποιος περάσει νομίζω ότι θα έχει ένα σχετικά εύκολο έργο, καθώς στον άλλο ημιτελικό παίζουν οι Μπαστάρντο από την Πορτογαλία με τη Μακάβι Τελ Αβίβ. Ωραίο όνομα για ομάδα αυτή. Μπαστάρντο δηλαδή. Και καθόλου προσβλητικό θα έλεγα εγώ. Ποιος ο νονός που έδωσε το όνομα στην ομάδα, τι. Και από ό,τι έμαθα εχθές από φίλο συνάδελφο, βρίσκεται στις Αζόρες και είναι υπερβολικά μακρινό ταξίδι. Βέβαια, οι Ισραηλοί αύριο έχουν το πλεονέκτημα έχοντας πάρει τη νίκη με 3-1 σε το πρώτο παιχνίδι. Μπαστάρντο είχε αποκλείσει φέτος τον ΠΑΟΚ από την φάση των ομίλων του Challenge Cup. Και ο Παναθηναϊκός πέρυσι είχε δυσκολευτεί απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ. Την νίκησε δύσκολα και στα δύο παιχνίδια. Με να δούμε βέβαια άλλη εικόνα η φετινή του Παναθηναϊκού, άλλη γενικότερα και των υπολείπων αντιπάλων. Να πούμε ότι η Ευρωλίγα πλέον θα ξεκινήσει πάλι στο τέλος του Φλεβάρη. Παναθηναϊκός θα πάει στο Μιλάνο να παίξει στην Αρμάνη. Εκεί θα δούμε αν θα έχει στις τάξεις του ακόμα τον Ντένι Αντράντονιτς στην τεχνική ηγεσία ή κάποιον άλλον, καθώς πολλά λέει και ο μεγάλο μέτοχος της Πράσινης ΚΑΕ, ο κ. Δημήτρη Γιαννακόπουλος. Μάλιστα είπε πρόσφατα ότι θα κρατήσω, λέει, screenshot το τι λέγατε μέχρι τώρα για να το χρησιμοποιήσω στο άμεσο μέλλον. Ένας Παναθηναϊκός ο οποίος περιμένει βέβαια και το τελικό και για το κλειστό του ΟΑΚΑ, που θα έχει πλέον ως για δική του κρίση από εδώ και στο εξής. Κάπου εδώ νομίζω ότι έφτασε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Νομίζω ότι καλύψαμε τα πάντα. Είπαμε όσα προλαβαίναμε. Είχαμε και τον Ανδρέα να λιγουρεύεται ως άλλος Άδωνης και το NBA με το derby των Celtics με τους Bucks. Α, θα ξενυχτήσουμε να δούμε. Μετά το Champions League, που δεν είπαμε βέβαια ότι έχει σήμερα δύο ματσάκια. Μίλαν Τότεναμ. Μίλαν Τότεναμ. Δεν κλείνουμε ακόμα. Έχουμε Μίλαν Τότεναμ και φωτιά. Μίλαν Τότεναμ και Παρίς. Και Παρίς Σεντζερμέν Μπάγκερ Μονάχου. Η οποία αύριο υπάρχει Club Breeze Μπενφίκα. Με Μπενφίκα και Ντόρτμουντ Τσέλσι. Τέσσερα παιχνίδια φωτιά τα οποία νομίζω ότι τον πρώτο λόγο θα τον έχουν τα λογικά φαβόροι. Αν και για την φετινή Μίλαν, αυτό που λέγαμε και νωρίτερα στο Ιταλικό Πρωτάθλημα, δεν μπορεί να βάζει το χέρι στη φωτιά. Και να την ξέρεις πέμπτη... ότι θα πάρει μια νίκη ή όχι. Ναι, και την Πέμπτη σκητάλη παίρνει το Europa League με τη ματσάρα Μπαρσελόνα Manchester United. Ένα μάτσο που θα μπορούσε να ήταν πρόωρος τελικός. Θα μπορούσε να είναι πρόωρος τελικός. Να είναι τελικός Champions League. Δεν μπορεί να είναι τελικός Europa γιατί μία από τις δύο θα χαιρετήσει. Οπότε... υπάρχει Leverkusen Μονακό, υπάρχει Salzburg Roma. Έχει πολύ ψωμί η Τσικνοπέμπτη. Και επειδή εμείς δεν είμαστε βαλεντινικοί, είμαστε μόνο της Τσικνοπέμπτης, θα μπορούσαμε να κάνουμε και μία έτσι πρόταση για έξοδο για όσους θέλουν να πάνε. Αλλά εγώ θα πρωτοτυπήσω. Θα πω, δεν έχετε να πάτε πουθενά, είναι δύσκολη καιρή. Μπαίνετε στις προβλέψεις, διαβάζετε τα πάντα από το γαλλικό πρωτάθλημα με τον Ανδρέα Αρμάο να δίνει προβλέψεις, αναλύσεις και φυσικά επιλογές ταμείου. Το ίδιο ισχύει και για τον Τζιάννη Τζιάννη, μιας που δεν του κολλάει το Ζανζάν, το γαλλικό.
matchmoney.com.gr, site και εφημερίδα, όπου πραγματικά δίνει τα αρέστα του κάθε εβδομάδα. Πολλές φορές μάλιστα συμβουλεύει και εμένα. Εγώ τα γνωστά μπασκετικά site, στοιχηματικά, κουβανέζο.gr. Να ευχηθούμε καλά κέρδη για όσους θα παίξουν τους αγώνες που θα διαβάσουν τα δύο αστέρια μας. Τι έχετε δώσει αλήθεια για τα σημερινά? Εγώ έδωσα γκολ-γκολ το Paris Saint-Germain Bayern, το προφανές. Ένα εξαιρετικό διπλό το Leverkusen Μονακό την Πέμπτη, απόδοση 4-25 που μπορεί και να πέσει. Ήδη έχει πτωτικές τάσεις, καθώς το Leverkusen δεν βλέπεται, η Μονακό όπως έχουμε πει είναι ανεβασμένη και όσοι ρισκάρουν αξίζει να το παίξουν. Και ένα H2 το Salzburg Roma, με τη Roma να είναι αίτητη κόντρα σε αυστριακές ομάδες, και αυτό το μας Πέμπτη. Εσύ έχεις δώσει τίποτα ή απλά γελάς? Έχω δώσει το σημερινό το Milan τότε να στην ισοπαλία, γιατί είναι και οι δύο από μια περίοδο στην οποία δεν βρίσκονται σε πολύ καλή κατάσταση και έχουν και αγωνιστικά προβλήματα. Μην ξεχνάμε ότι είναι η επιστροφή του Κόντε στην Ιταλία έπειτα από πέρασμα σε Ίντερ και Γιουβέντους ως προπονητής. Αλλά λείπει ο Πορτιέρο Γιωρίς και ο, ο Χόιμπερκ και ο Ρομέρο, νομίζω. Και για την Πέμπτη έχω δώσει τον Ιταλογαλλικό εμφύλιο Γιουβέντους Νατ στην ήδη της Γιουβέντους. Εγώ ακόμα δεν έχω δώσει κάτι. Πολύ πιθανό να ασχοληθώ με το Final 8 του Κυπέλου στο μπάσκετ, διαβάζοντας και... Θα κάνουμε σε σκέψη. Βεβαίως. Λοιπόν, κάπου εδώ έφτασε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Ευχαριστώ για την παρουσία σας. Αναβόλα. Ξέρω ότι όποτε θέλετε έρχεστε. Ένα τηλέφωνο είναι, ειδικά στον Αντρέα. Ξέρω ότι αν και δυσκολεύεται στην αρχή. Αν ακούσει όμως τη μαγική λέξη που λέει τρία γράμματα. Φι, αλφα, γιώτα. Νομίζω ότι ακολουθεί μετά παντού. Πάντως εγώ δεν έχω ακούσει για σήμερα, αλλά... Λοιπόν, σήμερα επειδή θα σου χαλάσω όμως το τέτοιο την ημέρα, εγώ θα γίνω Βαλεντίνο σήμερα, δεν θα ακολουθήσω σε φαγητό. Κλείσε την εκπομπή τώρα. Λοιπόν, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Εμείς ανανοούμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη εβδομάδα, την ίδια πάντα ώρα. Να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα, υγεία πάνω απ' όλα και φυσικά κοντά στους αγαπημένους σας, αλλά και κυρίως στα γήπεδα. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.